Αύριο Τετάρτη έχουμε και τον πρώτο γύρο των συλλαλητηρίων για το θέμα και το δεύτερο γύρο. Ναι, τον πρώτο γύρο, γιατί έπεται πιθανότατα και δεύτερο σε μεγαλύτερες πόλεις. Και τρίτος και τέταρτος, ποιος ξέρει. Λοιπόν, σε 13-14 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, θέλω να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς το εξής. Μέχρι και περίπου τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όλοι μας είχαμε σχηματίσει την εντύπωση ότι μετά τη συνάντηση που είχατε με τον Νικολά Ντιμητρόφ και τον Μάθιου Νίμιτς στη Νέα Υόρκη και ξανά μετά τη συνάντηση των Βρυξελών και τις δηλώσεις που είχατε κάνει εκεί και εσείς και ο Νικολά Ντιμητρόφ, ότι είχαμε τη συμφωνία τουλάχιστον ένα προσχέδιο πάνω στο τραπέζι και όπως είχατε πει, τώρα το επόμενο βήμα, τελειώσαμε είπατε εμείς οι Υπουργοί Εξωτερικών, το επόμενο βήμα είναι στους Πρωθυπουργούς. Αναπτύχθηκε λοιπόν υπήρξε μια πληροφόρηση ότι επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία του Ζόραν Ζάεφ προς τον Αλέξη Τσίπρα για να κλειδώσει και να γίνει η συνάντηση των Πρωθυπουργών στις Πρέσπες και να υπάρξει η τελική συμφωνία. Τι άλλαξε ξαφνικά? Νομίζω ότι, όπως λέω ο αγαπημένος μου ποιητής Καβάφης και αγαπημένος πολλών Ελλήνων, έρχεται η στιγμή που πρέπει να πεις το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή, κατανοείς τις δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά σου για να πεις το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία της φίλης χώρας στα βόρειά μας, η ηγεσία στα Σκόπια, τώρα που πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, συνειδητοποίησε τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν για την υλοποίησή της, για την προώθησή της, και αυτό έπαιξε ένα ρόλο να θελήσει, να αναστοχαστεί, να συζητήσει για ορισμένες διευκρινήσεις της ίδιας συμφωνίας. Αλλά έχω τη βαθιά πεποίθηση και ελπίδα ότι αυτά πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, θα ξεπεραστούν. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι μια ευθεία. Δεν είναι δηλαδή 100 μέτρα ξεκινάμε, φτάνουμε. Ούτε είναι 10 χιλιόμετρα. Ναι, πολύ ωραία το πάτε. Ούτε είναι 10 χιλιόμετρα που ξεκινάμε, κουραζόμαστε, ξαναβάζουμε τη ταχύτητα. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Έχει στιγμές που είναι πολύ κοντά το τέλος της και έχει στιγμές που λίγο το απομακρύνει. Ένας διαπραγματευτής και ο πρώτος διαπραγματευτής για κάθε χώρα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να επιδεικνύει και να έχει μεγάλη υπομονή και νυφαλιότητα. Δεν πρέπει να παρασύρεται από τις ειρήνες της μιας ή άλλης ημέρας και πολύ λιγότερο από τα θέματα που θέτει ο τύπος ή η αντιπολίτευση προκειμένου να κάνουν εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή την εμπειρία την συλλέγει και η ηγεσία της φίλης χώρας. Θα σας πω γιατί δεν θεωρώ, όχι προφανώς τη δική σας απάντηση, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι επαρκές αυτό ως εξήγηση. Φαντάζομαι ότι ο Ζόραν Ζάεφ είχε δεσμευτεί όχι μόνο έναντι του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και έναντι των διαμεσολαβητών, έναντι και των διεθνών συνομιλητών του, γιατί όπως συνομιλεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός και εσείς με ξένους ηγέτες, έτσι συνομιλεί και ο ίδιος. Είχε δεσμευθεί ότι η συμφωνία είναι πρώτων θυρών, είναι άντε πόρτας. Είναι δυνατόν να μην είχε υπολογίσει ότι θα είχε την αντίδραση του Γεώργη Ιβάνοφ ή του Κρίστιαν Μιτσκόσκι, του ΒΜΡΟ? Είναι δυνατόν να βρέθηκε προεκπλήξεως με το συλλαλητήριο που είχαμε προχθές στα Σκόπια? Το συλλαλητήριο δεν ήταν και μη σημαντικό. Μπορεί να λένε μερικοί ότι ήταν μεγάλο, με 50.000. Η εκτίμηση που έχουμε στο Υπουργείο ήταν ότι ήταν γύρω στις 15, μέχρι λίγο πιο κάτω από τις 20.000. Το συλλαλητήριο, σας θυμίζω ότι ήταν βασικό στόχος, ήταν η συνολική κυβερνητική πολιτική. Ναι. Και μάλιστα γίνεται. Γιατί ζητήσαν εκλογές κιόλας. Ναι, γίνεται κριτική στον ηγέτη του ΒΜΡΟ ότι δεν ανέβασε επαρκώς το ονοματολογικό. Απλώς νομίζω ότι κάθε ηγέτης, και αυτό αφορά και την ηγεσία της φίλης χώρας, αναστοχάζεται τη στιγμή που πρέπει να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι για μία ή δύο ή πέντε μέρες υπάρχει κάποια διαφορά. Εγώ ελπίζω και κατανοώ ότι θα έχουμε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία είναι ένας καλός συμβασμός, με την έννοια ότι και οι δυο μας θα κερδίσουμε. Είναι ένας συμβασμός ο οποίος δίνει και παίρνει, και είναι ένας συμβασμός που θα κάνει καλό στην ανάπτυξη και της χώρας μας και της φίλης χώρας και των σχέσεών τους, αλλά και όλης της περιοχής. Όσον αφορά τον ξένο παράγοντα, θα πρέπει να σας πω το εξής, τη δικιά μου εμπειρία. Δεν ανακατεύτηκε σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά τη δικιά ήδη μου εμπειρία. Ήδη μου καταναλώνετε πολλές από τις ερωτήσεις. Ναι, αλλά δεν πειράζει που να το πω επειδή αναφέρατε. Πείτε το, βέβαια. Δεν ανακατεύτηκε σε κανένα σημείο, διότι απλώστε το λόγο ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, εξυπηρετώντας τα ελληνικά συμφέροντα,
έχει καταλήξει ότι θα πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα που είχαμε με τους βόρειους γείτονές μας, ιδιαίτερα με την Αλβανία και με τα Σκόπια, και ότι η λύση αυτή θα είναι προς όφελος και εκείνων και ημών και όλης της περιοχής. Ότι είναι δικό μας εθνικό συμφέρον να το κάνουμε. Κατά συνέπεια, ήταν μια εξωτερική πολιτική, αυτό που λέμε ενεργητική, δημοκρατική. Ήταν δηλαδή μια εξωτερική πολιτική που έπαιρνε πρωτοβουλίες. Και οι ξένοι και όλοι οι άλλοι ήταν πολύ πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρναμε. Σας θυμίζω ότι είμαι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που πήγα επίσκεψη ως υπουργός εξωτερικών, όχι ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Σκόπια. Μάλιστα, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έκανα στα Σκόπια ήταν πάνω από 4 ώρες με εκατοντάδες δημοσιογράφους που μίλησα τις 3 από αυτές τις ώρες για τον αλυτρωτισμό και ότι πρέπει να σταματήσει. Είμαστε η κυβέρνηση που κάναμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σημαίνει μέτρα ανάπτυξης των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για να βρούμε λύση. Αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν κέρδος και για τις δύο πλευρές. Αναπτύξαμε συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδος, Ελληνικής Μακεδονίας και των Σκοπίων. Αναπτύξαμε τη συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομία και στις δυνάμεις που προστατεύουν τα σύνορα από τις δύο πλευρές. Της πυροσβεστικής που προστατεύουν τη φωτιά, η οποία δεν έχει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν μεγάλες φωτιές που δεν προστατεύονται με εθνικά μέτρα. Έχουμε μέτρα οικοδόμησης για να ξαναφτιαχτεί ο σιδηροδρομικός, η σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στη Φλόρινα και στο Μοναστήρι. Έχουμε άνοιγμα του αγωγού για το φυσικό αέριο. Έχουμε μέτρα που δεν είναι τις δύο χώρες και που δείχνει ότι το μέλλον μας είναι μαζί και έχουμε για το μέλλον κοινά συμφέροντα, αρκεί να λύσουμε το πρόβλημα του ονοματολογικού και τα παράγωγα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό. Ωραία. Κρατώ και νομίζω ότι είναι η πρώτη είδηση που βγαίνει απόψε ότι δεν έχουμε διπλωματικό ναυάγιο. Είναι θέμα μερικών ημερών να αντιστραφεί το κλίμα που υπήρξε το Σαββατοκύριακο της εμπλοκής. Αυτή είναι η αίσθησή μου, αλλά ποτέ μην πεις ποτέ. Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές. Προφανώς. Και ελπίζω να είναι σύντομα, θα το δούμε. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για ποια συμφωνία μιλάμε. Είπατε, και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλθαρά τις δηλώσεις σας στις Βρυξέλλες, που είπατε ότι θα περάσει τώρα στους δύο πρωθυπουργούς, ότι έχουμε ένα σχέδιο, μια αρχική τουλάχιστον συμφωνία. Σεβέρνα Μακεντόνια είναι όντως ο τίτλος που τον είδα γραμμένο και σε κυριακάτικη εφημερίδα στο ντοκουμέντο. Δεν δημοσιογραφώ εγώ, ότι πληροφορώ εγώ εφημερίδες όπως ξέρετε. Προφανώς, προφανώς. Ο υπουργός εξωτερικών δεν πρέπει να μιλάει, για το όνομα δεν θα μιλήσω. Είναι στο πακέτο που λύνουμε και θα πρέπει να το ανακοινώσουν οι δύο κυβερνήσεις, οι δύο πρωθυπουργοί. Πάντως από το πακέτο, από τα ονόματα που είχε προτείνει ο Μάθιου Νίμιτς, με εξαίρεση το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, για το οποίο θέλω ειδικώς να συζητήσουμε αργότερα. Ναι, διότι είναι, έτσι, το όνομα που είναι ένα όνομα που πλανάται στην 25ετία της διαπραγμάτευσης αρκετές φορές. Πολύ σωστά, είναι ένα όνομα που προτείναν ή υιοθετήσανε οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και όλοι αυτοί που αδόξως με κατηγορούν και που παριστάνουν τους Μακεδονομάχους ότι δεν δέχονται στη σύνθετη ονομασία το όνομα Μακεδονία. Αυτοί το δίνανε χωρίς να είναι καν σύνθετη, ολόκληρο. Και θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνή. Διότι έχουν την κακή τύχη να διαβάζω και να διαβάζω όλα τα αρχεία του Υπουργείου. Τα έχω διαβάσει όλα. Ξέρουν πολύ καλά τι έχω διαβάσει. Και το λέω από τώρα ότι αν με προκαλέσει κανείς ξανά και στη Βουλή αν χρειαστεί, αυτά όλα θα κατατεθούν. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνω πολιτικά. Τους προστατεύω. Αλλά το γεγονός ότι τους προστατεύω προκειμένου να τελειώνουμε δεν σημαίνει ότι δικαιούνται ανεύθυνων κατηγοριών και προκλήσεων σε βάρος της κυβέρνησης και εμένα προσωπικά. Το Μακεδονία-Σκόπια, ναι, το είχαν δεχθεί οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και να σας πω το κυριότερο. Το είπατε και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ ήθελα να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά χαίρομαι να ανατρέπετε την ροή της συζήτησης, αρκεί να γίνεται με τρόπο ενδιαφέροντα. Υπήρξαν όντως ελληνικές κυβερνήσεις που είχαν υιοθετήσει, είπατε, το Μακεδονία-Παύλα-Σκόπια? Υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις που είχαν υιοθετήσει το Μακεδονία-Παύλα-Σκόπια ως διεθνή ονομασία. Και ταυτόχρονα δεχόντουσαν στο εσωτερικό να διατηρηθεί το όνομα Μακεδονία. Σκέτο. Άρα διπλή ονομασία με Μακεδονία σκέτο στο εσωτερικό. Ναι. Όχι εργάομνες δηλαδή. Προσέξτε, τότε στη διεθνή συζήτηση που γινόντουσαν και στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδος, ως εργαόμνες οριζόταν η χρήση για όλες τις διεθνείς σχέσεις. Γιατί υπήρχε μια πρώτη συζήτηση να βρεθεί ένα διμερές όνομα Ελλάδος Φιρομίας. Η δεύτερη συζήτηση ήταν να είναι για τους διεθνείς οργανισμούς.
Η τρίτη ήταν για τις διεθνείς διακρατικές σχέσεις των Σκοπίων. Και μετά αυτές οι τρεις, δηλαδή όλες οι διεθνείς σχέσεις, αυτές οι τρεις γινόταν ένα ενιαίο όνομα που το λέγανε έργα όμνες. Αλλά δεν είναι αυτό το έργα όμνες. Έργα όμνες είναι η χρήση, και το έχει εξηγήσει πολύ καλά ο κύριος Βενιζέλος σε εποχή Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, κανείς να μην θυμάται τι έλεγε ο Υπουργός του Εξωτερικών, που έλεγε σωστά πράγματα, ότι το έργα όμνες αφορά την εσωτερική και την εξωτερική χρήση, δηλαδή τη συνολική χρήση. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν ντοκουμέντα, έγγραφα που να είναι μόνο εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης. Παραδείγματος χάρη, στην παλιά εποχή το μόνο έγγραφο με το οποίο μπορούσαμε να ταξιδέψουμε ήταν το διαβατήριο. Στη σημερινή εποχή, και το ξέρουν όλοι οι πολίτες μας, μπορεί να ταξιδέψει 47 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένες μαζί της με την ταυτότητα. Και οι φίλοι μας από τα Σκόπια μπορούν, έχουν συμφωνίες διμερείς, να ταξιδέψουν στην Αλβανία και στη Σερβία μόνο με την ταυτότητά τους. Ξαφνικά το εσωτερικό έγγραφο γίνεται διεθνές και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ξαφνικά είναι μια ολόκληρη περίοδος. Ναι, αλλά τρόπος του λέει. Λοιπόν, κρατώ και το επαναλαμβάνω, Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Έχει υιοθετηθεί και έχει περίπου. Θα σας διαβάσω κάτι που έχω εδώ, από όχι από τα αρχεία μας. Τι λέει η πρώην. Όχι, αν έχετε και αρχεία να μας διαβάσετε, ευχαρίστω. Έχει η πρώην. Η πρώην πρέσβης μας στα Σκόπια. Λέει. Την άνοιξη του 2006, ο Ντίμης πρότεινε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια, η οποία έγινε ασμενώς αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Λέει η πρέσβης εκείνη τη εποχή. Λέει, για μην κοροϊδευόμαστε. Ασμενός αποδεχτή, λέει, έγινε. Και η ονομασία Μακεδονία Σκόπια έχει πέσει στο τραπέζι από το 1996. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Στις διαπραγματεύσεις του 1996 μέχρι το 2000, η συζήτηση που γινόταν ήταν, που ζητούσαν ο Βάνς πιο μπροστά και μετά ο Νίμιτς, ήταν Μακεδονία Σκόπια και οι φυρομήτες λέγανε να βρεθεί ένα όνομα για τη διεθνή χρήση που να είναι κοντά στο συνταγματικό της όνομα. Δηλαδή αυτό ήταν το κριτήριο της συζήτησης εκείνης της εποχής. Κατά συνέπεια έχουμε ένα όνομα που κυκλοφορεί από το 1995-96. Ξέρετε, έχει μια σημασία αυτό που σας λέω. Έχει σημασία. Μερικοί αλλά... θέλουν να πούνε ότι κάποιος διαπραγματεύονταν τρία άλλο, χρόνια αυτό το άλλο όνομα. Άλλο να το έχει βάλει στο τραπέζι η πλευρά των Σκοπίων ή ακόμα και οι διαμεσολαβητές. Άλλο να το έχουν υιοθετήσει και αποδεχτεί ελληνικές κυβερνήσεις. Ελληνικές κυβερνήσεις και διαπραγματευτές το έχουν προωθήσει και αποδεχτεί. Αυτό είναι το σοβαρό. Σκόπια. Δεν θα, όπως και στη δική σας περίπτωση. Υπήρξαν δύο τριετίες με διαφορετικές κυβερνήσεις που υπήρξε αυτή η διαπραγμάτευση από τη δικιά μας πλευρά. Και μάλιστα κάποια στιγμή το Μακεδονία Σκόπια το απερίπταν τα Σκόπια. Το οποίο μετά το ξαναπρότειναν. Ήταν ένα παιχνίδι προτάσεων και αντιπροτάσεων. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Όταν γίνεται μια τόσο έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, και όχι μόνο πολιτική, όταν βγαίνουν κάποιοι, και θα το πω ευθέως, είτε εκπρόσωποι κάποιων, προσέξτε, όχι όλων, παμακεδονικών οργανώσεων, είτε ακραία στοιχεία, και μιλούν για προδότες και προδοσίες, όταν απειλούν ευθέως και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου μη διανοηθούν και ψηφίσουν στη Βουλή σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, και εσείς έχετε τη γνώση εκ της θέσεώς σας ότι αυτό και το πράγμα... Και εκ της μελέτης μου, έτσι. Και εκ της... Μελέτης μου, διότι αυτά όλα τα κείμενα, οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου δεν μπορεί. Και εγώ είμαι μελετηρός, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω τα στοιχεία όμως. Δεν έχω τα αρχεία. Αλλά λοιπόν, υπήρχαν εκεί και χάζεται τα διάβαζα. Το αντιλαμβάνομαι. Λέω όμως ότι όταν έχουν γίνει τέτοια πράγματα όπως αυτά που μας αποκαλύψατε πριν από λίγο, γιατί δεν παίρνετε την πρωτοβουλία μια κλειστών και κλεισμένων των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, όπου να αναμετρηθείτε, εντός εισαγωγικών λέω το αναμετρηθείτε, με τους συναδέλφους σας των άλλων κομμάτων και να πείτε, γιατί μπορεί να μην τα ξέρουν και κάποιοι, να πείτε κοιτάξτε να δείτε, όχι, μην κατηγορείτε εμάς για προδότες, μη μας κατηγορούν εμάς για προδότες. Κοιτάξτε, εδώ έχω τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος θα μας πει αύριο ότι ναι, ξέρετε, το κάναμε για κόλπα κλπ. Έχει μια συνέντευξη 11 Ιανουαρίου του 2007, την ξέρει όλος ο κόσμος, όπου λέει ότι από τις αρχές του 2005 υπάρχει η πρόταση Μακεδονία-Σκόπια, η οποία είναι συζητήσιμη.
και ήταν στο τραπέζι πάνω των διαπραγματεύσεων. Και το ξέρει, γιατί ήταν στην διαπραγματευτική ομάδα. Το να βγαίνει και να μου λέει τώρα εμένα ότι δεν δεχόμαστε να υπάρχει συμφωνία με σύνθετη ονομασία τη λέξη Μακεδονία, είναι υποκρισία για μένα. Να βγει και να πει ότι το πρότεινα, κακώς το έκανα, το ανακαλώ και καλό το κοτσί, να μην κάνει αυτό το λάθος που έκανα εγώ. Αλλά να παρουσιάζονται ως να μην έχουν παρελθόν και να μην έχουν διαπραγματευτεί. Να κάνουν ως να μην γνωρίζουν τίποτα για το τι συνέβη πραγματικά στα χρόνια που κυβερνούσαν αυτοί οι διάφοροι κύριοι. Να σας θυμίσω τώρα να σας πω πιο μακριά. Πάντως να έχετε υπόψη σας, το λέω έτσι για τη συζήτηση, ότι από το δικό μου ρεπορτάζ η πλευρά τότε της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επί Νέας Δημοκρατίας εξηγεί και ερμηνεύει τη στάση της εκείνη την περίοδο, αλλά προφανώς δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό, αλλά υπάρχει μια ερμηνεία. Είναι μια συζήτηση να εξηγούμε και να ερμηνεύουμε. Και είναι μια άλλη συζήτηση ψευδώς να λέμε ότι δεν τα κάναμε. Δηλαδή, η σύνθετη ονομασία για το Μακεδονία πρωτοπαρουσιάζεται το 1996, μετά από την ενδιάμεση συμφωνία. Και κατά παραχώρηση, λέω τότε, διαπραγματευτής και αργότερα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεχόμαστε σύνθεση ονομασία, για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε, με συμπερίληψη του ονόματος Μακεδονία. Ο μόνος που διαφωνούσε εντός της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 για τη συμπερίληψη της Μακεδονίας πέρα από τις γνωστές περίπτωσης του κ. Σαμαρά, αφού έφυγε ο κ. Σαμαράς, ήταν ο κ. Εύερτ, ο οποίος έλεγε στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι, στον κ. Μητσοτάκη, με τη χρήση του ονόματος, σύνθετου ονόματος που συμπεριλαμβάνει το όνομα Μακεδονία, ο κ. Εύερτ. Το μεγάλο μου ερώτημα και η απορία μου είναι, όλοι αυτοί που κάναν διαπραγματεύσεις για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί που αναδείχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όλοι αυτοί που κάναν καριέρα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν έχουν να πούνε τίποτα? Ξαφνικά γίνανε όλοι ευερτικοί, και μάλιστα όχι απλώς ευερτικοί, αλλά θεωρούν την άποψη του κυρίου Μητσοτάκη και της πλειοψηφίας τότε της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι προδοτική? Έχει και ένα ενδιαφέρον ένα βιβλίο του κύριου Βαρβιτσιώτη, το οποίο εγώ το διαβάζω ως έντιμο βιβλίο. Συνομίλησα μαζί του στο ραδιόφωνο για πάνω από μία ώρα και μου είπε πολλά για την περίοδο. Διαφορετική γνώμη, με έντιμο τρόπο. Πιστός. Ήταν υπέρ της λύσης με σύνθετη ονομασία ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Αυτούς είπαν οι προδότες. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή στην Ελλάδα? Ναι, αλλά ούτε εσάς σας αποκάλυψε η Νέα Δημοκρατία προδότη. Ναι, αλλά αυτοί που κάνουν τις κινητοποιήσεις και στην οποία καλούν. Ναι. Κάποιοι εκ των εκπροσώπων κάποιων οργανώσεων. Η Νέα Δημοκρατία, όχι, η Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι της, επισήμως, καλεί στη συμμετοχή. Να μην σας πω ότι στους διοργανωτές είναι και ο κύριος Πατέλης, έτσι δεν είναι? Πατούλης. Πατούλης. Ο κύριος Δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Και πρόεδρος της ΚΕΔΕ και για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλει να κατέβει και για λογαριασμό της υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Αυτοί δεν μπορούν να εκτρέπουν τη συζήτηση και να παρουσιάζουν αυτό που το βρήκαμε εμείς μπροστά μας, δοσμένο, και το ανατρέψαμε, ότι εμείς είμαστε οι προδότες, αλλά αυτοί καλά τα κάναν όλα, ενώ το όνομα Μακεδονίας για την ονομασία αυτού του κράτους έχει δοθεί από το 1993 πρώτη φορά, το 1995 επίσημα συνδιάμεση συμφωνία και μετά από το 1995. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κοντρότσο. Ενοχλούμε με την ευκολία που παριστάνουν κάποιοι ότι ή δεν ξέρουνε, που περιέγραψα πριν, ή παρόλο που δεν καταλαβαίνουν, κάνουν τους ειδικούς. Και θέλω να έρθω σε μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες περί της, σε εισαγωγικά, μακεδονικής γλώσσας. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί υπήρξε άρθρο του κυρίου Μπαμπινιώτη